μας πει τι γιατί γαλαζίσει μέσα. Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι η Χίος φέτος πήρε 4 γαλάζιες σημαίες και συγκεκριμένα σε υποψηφιότητες που είχαν τεθεί από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τις οποίες συνεχίσαμε κάνοντας όλη τη μελέτη και την αξιολόγηση. Αυτές οι παραλίες είναι Καρφάς, είναι Αγία Φωτεινή, Δημοτική Πλάς Χίου και Αγία Παρασκευή. Έγινε μια συντονισμένη και οργανωμένη δουλειά προκειμένου να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την αναγνώριση που είναι ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας σε ολόκληρο τον κόσμο και δίνεται σε παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες και πληρούν 33 κριτήρια. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει αυτή να έχει εξαιρετική ποιότητα κολυμβητικά νερά, πρέπει να τηρούνται κανόνες ασφαλείας, πρέπει να παρέχονται προσβάσεις σε αμαία χωρί υγιεινής, σημεία πληροφόρησης των λουωμένων, σημεία εξυπηρέτησης των λουωμένων και βέβαια όλα αυτά τα στάνταρ πρέπει να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου η οποία ξεκινάει από τις 5 Ιουνίου και λήγει στις 30 Οκτωβρίου εκτός αν κάποιος θέλει να τη λήξει πιο νωρίς στις 15 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι είναι μια αναγνώριση για το νησί μας και για τις παραλίες και είναι μια ένδειξη και μια βράβευση της συντονισμένης δουλειάς που γίνεται για την προώθηση του νησιού. Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι πάρα πολλοί του ταξιδιωτικοί πράκτορες από όλο τον κόσμο πάντα ρωτούν ποιες είναι οι παραλίες με γαλάζιες σημαίες για να μπορέσουν να κατευθύνουν εκεί τον κόσμο τους. Οπότε ίσως και αυτό να είναι ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τουριστικά το νησί και παράλληλα όμως να μην ξεχνάμε ότι πρέπει πάντα να προσφέρουμε τις σωστές υποδομές και την ποιότητα που πρέπει να έχουν και οι λουόμενοι του νησιού, οι κάτοικοι του νησιού σε όλες τις παραλίες. Δεν σημαίνει ότι πήραμε τις 4 γαλάζιες σημαίες, επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Πρέπει να γίνει συντονισμένη δουλειά. Και πρέπει βασικά και ο κόσμος, όλοι οι κάτοικοι του νησιού να βοηθήσουν στο θέμα της καθαριότητας, να προσέχουν τα απορρίμματά τους, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε καθαρές τις ακτές, οργανωμένες και έτσι να, είμαστε με ένα πολύ καλό background για να υποβάλουμε υποψηφιότητες και την επόμενη χρονιά. Σας λέω ενδεικτικά ότι μία ακτή για να βραβευτεί, δηλαδή φέτος θα πρέπει να λειτουργήσουν κάποιες ακτές με τις προϋποθέσεις γαλάζιας σημαίας για να μπορέσουμε να την βάλουμε του χρόνου υποψήφια για βράβευση. Υπάρχουν τέτοιες ακτές δηλαδή που προγράμμονται πέρα από τις 4. Εμένα η λογική μου από την αρχή ήταν να σκορπιστούν οι παραλίες στο νησί, δηλαδή να υπάρχει μία βόρεια, μία νότια και δύο κεντρικά κάπου κοντά στη χώρα. Έχουμε κάποια υπόψη μας, περιμένουμε να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε και αυτές τις παραλίες. Βέβαια, ήδη γίνονται κινήσεις, δηλαδή ήδη η μονομετοχική αξιοποίηση ακινήτων φέτος κάνει κάποιες ενέργειες, παρότι τα οικονομικά είναι στενά, αλλά προσπαθούμε να τα φέρουμε εις πέρας, βάζοντας καινούριο εξοπλισμό, δηλαδή κατασκευάζουμε κάποιες καινούριες ράμπες αμαία. Για πρώτη φορά στη Χίο θα μπουν σε 2 παραλίες βεσέ για αμαία, εκτός από τα κανονικά βεσέ. Θα τοποθετηθούν κάποιες καινούργιες αλαξιέρες, θα τοποθετηθούν κάποιες καινούργιες ντουζιέρες. Έχουν τοποθετηθεί ήδη οι στήσιμεών σε όλες τις παραλίες που ήταν υποψήφιες για τις γαλάζιες σημαίες. Θα τοποθετηθούν οι πίνακες που θα είναι ενδεικτικοί και πληροφοριακοί για τους ξένους και για τους Έλληνες τουρίστες και επισκέπτες. Και γενικότερα έχει γίνει μία οργάνωση ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ποιότητα που θέλουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες του νησιού. Ναι. Γίνεται με το διαβολή, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι η γαλάζια σημαία πρέπει να έχει ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης μπαίνει στις παραλίες που έχουν οριστεί από το λιμενικό ταμείο σαν πολύ σύχναστες. Πέρυσι ο Δήμος και η Μονομετοχική είχαν πληρώσει ένα αρκετά μεγάλο πρόστιμο για την έλλειψη ναυαγοσωστών από παραλίες.
Φέτος από τον Ιανουάριο ή ήδη Φεβρουάριο έχουμε καταφέρει και έχουμε συγκεντρώσει ικανό αριθμό ναυαγών σωστών για να καλύψουμε όλη την κολυμβητική περίοδο. Εκτός χείου είναι. Όχι, όλοι χιώτες. Είναι χιώτες. Εκπαιδεύτηκαν δηλαδή. Υπήρχαν κάποιοι εκπαιδευμένοι και βρέθηκαν και 2-3 άτομα οι οποίοι ήταν άνεργοι και θέλανε να εκπαιδευτούν. Εκπαιδεύτηκαν με δικά τους έξοδα. Μας προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα χαρτιά και έτσι θα δουλέψουν όλα τα παιδιά, όλοι τα χιωτάκια και μία κοπέλα μέσα σε όλο το team των ναυαγοσωστών στις παραλίες, οι οποίες οι πολυσύχναστες είναι οι τέσσερις αυτές με τη γαλάζια σημαία, δηλαδή Καρφάς, Αγία Παρασκευή, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Αγία Φωτεινή και οι δύο επιπλέον που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες είναι Λυθή και Κόμη. Οπότε θα έχουμε 6 ναυαγοσώστες.